Γεια σας. Είναι προφανής η αμηχανία και η δυσκολία να αναμετρηθεί κανείς με ένα τέτοιο θέατρο 10 χρόνια μετά από μια εμπειρία που ήταν εξαιρετικά συγκροτητική για πάρα πολλούς και πάρα πολλούς από εμάς και τέλος πάντων για να μην μιλάω για κανέναν άλλο σίγουρα για μένα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν άπειρες ιστορίες που αυτές τις μέρες έχουμε θυμηθεί με αφορμή την σημερινή εκδήλωση. Άπειρα αστεία, άπειρες σκέψεις που θέλει να μοιραστεί κανείς, άπειρα πολιτικά συμπεράσματα που αξίζει να συζητηθούν, άπειρες σχέσεις και δεσμοί που ξεκίνησαν τότε ή ακόμα περισσότερο που αποτέλεσαν σημείο τομής για τις ζωές μας και που θα έπρεπε, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές. Και είναι βέβαια πανέμορφο, τουλάχιστον για μένα, ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους δεσμούς συναντιούνται σήμερα εδώ, είτε έχουμε μια πιο συστηματική σχέση, είτε έχουμε και πολλά χρόνια να συναντηθούμε. Ακόμα περισσότερο υπάρχουν άπειρα περιστατικά και βιώματα που έχουν συναισθηματική και πολιτική κυρίως αξία και που μάλλον θα θυμηθούμε και στην πορεία της συζήτησης. Την 8η Ιούνιου, την 8η Μάρτη, την περικύκλωση του μπλοκ της Θεσσαλονίκης, στο ΕΔΟ Πολυτεχνείο και την επαναλαμβανή καταγραφή του κινήματος βήμα προς βήμα από την Κρήτη. Θα γίνει χαμός και τα δεσίματα των αποκλειστικών στο τέλος του σταδίου, τη συζήτηση στα λιβάδικα, τα πανελλαδικά συντονιστικά καταλήψεων και τον ιαίο συντονιστικό στην ιατρική, την απόφαση για την Πάντιο και τα Βιτσινάδικα, το Εκκλησάκι, τη συζήτηση στο Πάσχα του 7 και το Μαγιούλι, το περίφημο 18ωρο συντονιστικό της Θεσσαλονίκης, που ένα σύντροφος ξεκίνησε στο 8ωρο από την Αθήνα και πάλι το πρόλαβε, το κυνήγι με την τάξη νομική και σε τόσες άλλες περιπτώσεις, τις τεράστιες συνελεύσεις της φιλοσοφικής και την καταμέτρηση σε αμέτρητες αίθουσες εδώ στην ΑΣΟΕ, την ΠΟΣΔΕΠ και τον ηρωικό ρόλο της ηγεσίας της που είναι από τους δεσμούς που εγώ τουλάχιστον, μάλλον όλοι, νιώθουμε, όλοι και όλες νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση που είναι εδώ και σήμερα, τις απεργίες των δασκάλων και πόσο ακόμα. Κάτι τέτοιο φυσικά είναι αδύνατο να γίνει σε μια τοποθέτηση. Εδώ θα προσπαθήσω να θέσω απλά κάποια σημεία εναρκτήρια του σημερινού και ελπίζω όχι μόνο του σημερινού διαλόγου. Ας ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από τη συζήτηση περί νοσταλγίας που έχει ανοίξει και πάλι τις τελευταίες μέρες. Πώς έχει νόημα να νοσταλγίζεται κανείς στο παρελθόν? Υπάρχουν νομίζω δύο τρόποι. Το συζητούσαμε προχτές με αφορμή το θάνατο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη με μια πολύ πολύ αγαπημένη φίλη, έναν από εκείνους τους δεσμούς του τότε, που όμως για μένα πραγματώθηκε πολύ πρόσφατα. Ο ένας είναι αυτό το φύγαν τα καλύτερά μας χρόνια, οι νύχτες που περνούν και δεν θα ξαναέρθουν. Υποτιθέμενα μεγαλεία του παρελθόντος, που όσο περνάει ο καιρός ωραιοποιούνται και άρα ξεχνιούνται στην ουσία, και μένει μια προβολή μια ζωή που φαντάζει ονειρική, αλλά είναι σίγουρα παρελθοντική. Ένας αναστεναγμός σε μια πορεία που έχει πάρει έναν οριστικά άλλο δρόμο και που στην καλύτερη περίπτωση ονειρεύεται μια αναπαραγωγή του τότε. Στη χειρότερη, αναπαράγει πράγματι μια λογική ριζική απογοήτευση και ήττας. Ο δεύτερος, αυτός που είχαμε από την αρχή στο μυαλό μας, όχι από όταν πήραμε μόνο την πρωτοβουλία για τη σημερινή συζήτηση, αλλά από όταν στην πραγματικότητα φτιάχναμε το K-Lab, σε άλλες πρωτοβουλίες, αλλά και όσο καιρό συζητούσαμε για σήμερα, είναι η δυνατότητα ενός πραγματικού, ειλικρινούς, ουσιαστικά στοχαστικού και αναστοχαστικού διαλόγου, που να επεξεργάζεται τις στιγμές εκείνες που αποτέλεσαν σημεία τομής στις τεράστιες διάστασης και σημασίες καμπές της τελευταίας δεκαετίας, το 6-7, το Δεκέμβρη του 8, τις πλατείες, τις μαχητικές απεργίες, τη 12η Φλεβάρη, το δημοψήφισμα, με στόχο να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα που να μπορούν να συμβάλλουν ριζικά στην ανασυγκρότηση εκείνου του ενδυνάμει εμείς της ρήξης, του κοινωνικοπολιτικού μετόπου της ανατροπής, που φάνηκε συχνά τα τελευταία χρόνια να διαμορφώνεται και να ξεδιστράει και που είναι μάλλον εξαιρετικά αναγκαίο σήμερα. Όχι φυσικά μόνο και όχι φυσικά κυρίως του 6-7, αλλά και αυτού. Και εκτός από αναγκαίο, πιστεύουμε βαθιά ότι είναι και δυνατό. Και αυτό απαιτεί πράγματι υλικές και έμπρακτες συναντήσεις, συγκεκριμένες μορφές, πρακτικές, συγκεκριμένους δρόμους και μεθοδολογίες συζήτησης και δράσης. Γιατί όμως επιλέξαμε σήμερα το 6-7. Πρώτα απ' όλα γιατί διαμόρφωσε το πιο πολιτικοποιημένο, μάχημο και μαχητικό τμήμα μιας ολόκληρης γενιάς. Όπως έγραψε ο Δημήτρης Παπαζαχαρίας στο κείμενό του εν ώψη της εκδήλωσης, για ό,τι γίναμε και ό,τι θέλουμε να γίνουμε, το χρωστάμε σε μεγάλο βαθμό σε εκείνο το βίωμα. Και επειδή μας κατατρώει, σύμφωνα με το αρχαιότερο παραμύθι του κόσμου, αυτός που αφήνει τη μάχη στη μέση δεν μπορεί να βρει εσωτερική ηρεμία. Φυσικά για αυτή τη συζήτηση περί γενιών και για τη συγκεκριμένη γενιά, πολλής χρόνος γενικά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το έχουμε πει και παλιότερα και θα το ξαναπούμε. Δεν έχουμε καμία λογική αποθέωσης, καμία λογική ωρεοποίησης ή διαταξικής ενοποίησης. Πολύ και περισσότερο δεν έχουμε καμία λογική διαχωρισμού σε σχέση με άλλες γενιές. Το ακριβώς αντίθετο. Ένας άλλος σύντροφος, με αφορμή την εκδήλωση, θυμήθηκε ένα εξαιρετικό απόσπασμα του Γκράμψη για τις γενιές που κατασκευάζουν σοφίτες.
για τις γενιές που μειώνοντας τις προηγούμενες δένουν στην πραγματικότητα εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Και για εκείνες αντίθετα που ζωηρές και έτοιμες τείνουν να υπερεκτιμούν τις προηγούμενες γιατί η ενέργειά τους τους δίνει τη σιγουριά ότι θα πάνε ακόμα πιο μπροστά. Ο ίδιος, νεότερος σύντροφος, το έγραψε αναφερόμενο στο πώς η νεότερη γενιά μπορεί να βλέπει τη δική μας. Ισχύει αντίστοιχα νομίζω για το πώς εμείς θέλουμε να βλέπουμε τις παλαιότερες. Και είναι προφανές ότι το 6-7 δεν είναι μονοτομή. Είναι και συνέχεια της αριστεράς που στάθηκε στα πέτρινα χρόνια, στα παλιότερα πέτρινα χρόνια, αλλά και στα πιο πρόσφατα της δεκαετίας του 90. Είναι συνέχεια των πολλών πολύμορφων κινημάτων που προηγήθηκαν, της βαθιάς πολιτικοποίησης που επέμενε να παρέχει καρπούς. Είναι όμως νομίζω και τομή. Και μάλιστα για όλους όσους και όσες συμμετείχαν ενεργά, ανεξάρτητα από αν θέλουν σήμερα να το αναγνωρίσουν ή όχι. Και θέλω πολύ να επιμείνω πολύ σύντομα και σε άξονες τους λόγους που θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε όντως στο κίνημα του 6-7 και στη συγκεκριμένη πολιτικοποίηση που παρήγαγε. Και να διακρίνουμε καταρχήν σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στην ειδική πολιτικοποίηση αυτού που ονομάζουμε πολιτική πρωτοπορία, που καθόλου δεν αφορά έναν υποτιθέμενο στενό πυρήνα στελεχών. Αντίθετα, αφορά εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες ανθρώπους σε όλες τις σχολές πανελλαδικά, που έπαιρναν πάνω τους την υπόθεση από τις κεντρικότερες σχολές της Αθήνας μέχρι την κάθε μικρή πόλη, τους σχηματίες που συζητούσαν αμέτρητες ώρες σε αμέτρητες διαδικασίες και παρήγαγαν πραγματικά τακτική και στρατηγική για το κίνημα, τους αμέτρητους και αμέτρητες ανένταχτους και ανένταχτες και τα σχήματα που ξεπηδούσαν παντού, μέσα σε μια πλήρη πανσπερμία και πολυμορφία. Μια μεθύστερη αφήγηση που φαντασιώνεται το κίνημα του 6-7 απλώς ως διαπάλη κλειστών πολιτικών γραφείων μεταξύ των 3-4 συνιστοσών των ΝΕΑΚ ή μεταξύ των ΝΕΑΚ της Αρέγγιδης Κουκουσού, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα του τότε. Και αυτό το καταδεικνύει και το βάθος των αντιπαραθέσεων που γίνονταν, πολιτικά και ιδεολογικά, που μπορεί τώρα όψεις τους να μας φαίνονται ακόμα και αστείες, ενιαία ανώτατη, ενιαία πανεπιστημιακή, άρθρο 16, συνταγματική αναθεώρηση ή νόμος πλαίσιο, πασπουδαστικό και ΕΦΕ ή όχι πασπουδαστικό και ΕΦΕ, ποια τακτική για το κίνημα και τόσα άλλα. Στην πραγματικότητα όμως, εξέφρασαν ακριβώς αυτό το βάθος της πολιτικοποίησης ενός πολύ ευρύτερου δυναμικού που εμπλεκόταν σε αυτή την συζήτηση. Και δεύτερον, στην ευρύτερη πολιτικοποίηση των μπλοκ αγώνα, των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που κινητοποιούνταν τότε και που ήταν και αυτοί που εμφανίζονταν με αναβαθμισμένους όρους σε κάθε μεγάλη στιγμή μετά. Το Δεκέμβρη του 8, στις πλατείες, την 12η Φλεβάρη, τη μαγική εβδομάδα του δημοψηφίσματος. Μέσα από τη δυνατότητα στήχησης και ανάπτυξης αυτών των αγωνιστικών μπλοκ, ξεκινώντας από μια κομβική αφετηρία, την αγωνία των ανθρώπων για τη ζωή τους και τη διάθεση να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Για να μην κουράσω, δεν θα επαναλάβω τους άξονες τους οποίους νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε στα πλαίσια μιας τέτοιας συζήτησης, τους οποίους περιγράφουμε σε μεγάλο βαθμό και στο κείμενο κάλεσμα της σημερινής κουβέντας. Θα επιμείνω όμως σε δύο. Πρώτον, την νικηφόρα στρατηγική. Το κίνημα αυτό είχε την πολιτική φιλοδοξία να νικήσει, να φτάσει μέχρι το τέλος και εν μέρει νίκησε. Όχι να καταγραφεί απλώς, όχι να συσπυρώσει απλώς πεισμένες δυναμικές μειοψηφίες, αλλά να συγκροτήσει πραγματικά, βήμα προς βήμα, διευρυμένες κοινωνικές πλειοψηφίες με όλα και πιο μαχητικά χαρακτηριστικά, τόσο σε επίπεδο μορφών όσο και περιεχομένου. Ή, όπως έγραψε και ο Δημήτρης Γράψας, που δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ με αφορμή την εκδήλωση, και αν έχει αφήσει πίσω του κάτι σαν αίτημα, είναι η επαληθευμένη στη συλλογική εμπειρία, δυνατότητα της ανεξάρτητης αριστερής πολιτικής να γίνεται ηγεμονική δύναμη, που θα τροφοδοτεί μαζική πολιτική δράση, χωρίς να γίνεται υποσύνολο άλλων σχεδίων ή να αυτοκαταδικάσεται στην περιθωριοποίηση. Και δεύτερον, ο δεύτερος άξονας είναι η εντελώς επίπονη, και αυτό μάλλον η ψυχούλα όλων όσων είναι εδώ μέσα το ξέρει, λογική και επιμονή σε μια γραμμή πολιτικής σύγχυσης μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων του κινήματος, η αναζήτηση της ηγεμονίας μέσα στο κίνημα και όχι εγκεφαλικά, οργανωτικά ή μικροπολιτικά. Εδώ θέλω να επιμείνω σε δύο σημεία που αποτελούν ρητές ή άρτιες κριτικές που μας ταλαιπωρούν με τη θετική και την αρνητική έννοια εδώ και χρόνια και νομίζω ότι πρέπει να υποθούν καθαρά. Πρώτον, ξεκινώντας από την έμπρακτη συλλογική εμπειρία του τότε, μια τέτοια αντίληψη μετοπικής πολιτικής δεν συνιστά κανενός είδους κόλπο, μεγάλη ιδέα ή κομπρεμή πολιτικών κορυφών έξω από την ταξική πάλη. Αντίθετα, σφυριλατείται μέσα στο κίνημα, εκεί που πραγματικά μπαίνουν οι όροι, εκεί που πραγματικά κερδίζεται η ηγεμονία. Αλλά σφυριλατείται ως αναγκαίος όρος για τη συγκρότηση καταρχήν της κρίσιμης μάζας και τελικά μαζικών, κοινωνικών, νικηφόρων μπλοκαγώνα. Και δεύτερον, δεν μιλάμε εδώ για καμία ανέμακτη ενοτήτηδα ή καμία επαναριστερά του ελέγξου του κοινού παρανομαστή. Αντίθετα, η διαδικασία πολιτικής σύνθεσης είναι αποτέλεσμα και προϋποθέτει οξία σύγκρουση, άνοιγμα των αντιθέσεων, βαθιά πολιτικοποίηση. Αλλά και πάλι με το βλέμμα σε τελική ανάλυση στην πολιτική σύνθεση και όχι στον διαχωρισμό, ως αναγκαίο όρο για τα παραπάνω. Και αυτό άφησε τους καρπούς του.
στη γραμμή του μετώπου της ρήξης και ανατροπής που ξεπλώθηκε στα πρώτα χρόνια της κρίσης και που, όπως γράφει η Σοφία Τσάβερ στο δικό της κείμενο συμβολής, η δική μας γενιά οικειοποιήθηκε στη βάση και της βιωμένης εμπειρίας αυτού του θετικού κινήματος, αυτή ακριβώς τη γραμμή. Και φυσικά, νομίζω ότι δεν πρέπει να αποθεώσουμε καθόλου αυτή την πολιτικοποίηση για την οποία συζητάμε. Έχει προφανώς προβληματικές και όρια που μπορεί να έχουν όψεις τους την αδυναμία στράτευσης σε συνθήκες που είναι διαφορετικές, σε συνθήκες που απαιτούν οικοδόμηση με άλλους όρους και πιο χαμηλά την παλίτσα, σε αδυναμία συστηματικής δέσμευσης σε συλλογικά σχέδια που έχουν λιγότερο άμεσες απολύξεις, σε όψεις φιλελευθερισμού ή και βολονταρισμού, στην αδυναμία επιμονής και εσωτερικής διαπάλης όταν η ηγεμονία είναι διαφορετική, σε αναφορικές προσεγγίσεις. Σχετίζεται, νομίζω, αυτό και με την αδυναμία μιας διαδικασίας ενηλικίωσης, μιας αποφασιστικότητας στο να πάρει κανείς την κατάσταση στα χέρια του. Στο βόλεμα ή και την απελπισία, ή στο βόλεμα της απελπισίας, της αντιμετώπισης του εαυτού του ως του παιδιού της υπόθεσης, που είτε βρίσκεται σε γυάλα, είτε ενσωματώνει αυτό που βιώνει ως μια απλή απόρριψη. Και αυτό για αντικειμενικούς αλλά και υποκειμενικούς λόγους. Και φυσικά για να μην παραμυθιαζόμαστε, σε οποιαδήποτε σχέση ποτέ δεν φταίει μόνο ένας. Να σκεφτούμε και πάνω σε αυτά και πάνω στις πραγματικές προβληματικές για να μπορέσουμε να τις υπερβούμε. Πάνω σε όλα αυτά θέλουμε να στοχαστούμε με βάση τις έμπρακτες κινηματικές συλλογικές μας εμπειρίες για όσα ακολούθησαν, για όσα έγιναν την οκταετία της κρίσης, αλλά πολύ περισσότερο για όσα έχουμε μπροστά μας. Γιατί εκείνα τα παιδιά είναι πρώτα και κύρια παιδιά του κινήματος, καμίας άλλης φαντασιακής υποτιθέμενα από τα πάνω διαδικασίας. Και συζητάμε εδώ ακριβώς ως παιδιά του κινήματος και όχι φυσικά όπως έγραψε και πάλι ο Δημήτρης Γράψας, σαν το κίνημα να είναι παιδί δικό μας. Και γι' αυτό, για να επιστρέψουμε στις κριτικές περί νοσταλγίας, αντίθετα, νομίζω ότι και πολύ αργήσαμε μία οργανωμένη, συγκροτημένη επεξεργασία του κινήματος του 6-7. Γιατί τι άλλο οφείλει να κάνει κανείς, εάν όχι να επεξεργαστεί το παρελθόν, ακριβώς με τη ματιά στο μέλλον. Εκτός αν αυτό, ακριβώς αυτή η βούληση να επεξεργαστούμε παρελθοντικές εμπειρίες με ματιά στο μέλλον, είναι αυτό που στην πραγματικότητα ενοχλεί στην αναπολογή μια συζήτηση περί νοσταλγίας. Το ποτάμι, όντως, πίσω δεν γυρνά. Αυτό όχι μόνο είναι σωστό, αλλά είναι και ευτυχές. Εμείς αυτό που θέλουμε δεν είναι το ποτάμι να γυρίσει πίσω, είναι να ξαναφουσκώσει και σίγουρα να κινηθεί μπροστά. Επειδή δεν μπορεί να ηγεμονεύσει η ήττα και θα ηγεμονεύσει μόνο αν κλείσουμε με ευκολία τα μάτια στην πραγματικότητα, αναπαράγοντας τελικά ένα ιδιότυπο δεν μπορεί να πάει αλλιώς, αναπτύσσοντας αμυντικούς μηχανισμούς και οχυρώσεις, όπως κάνει ένα σημαντικό κομμάτι της αριστεράς, στην οποία έχουμε δυστυχώς και όλοι και όλες μας εκπαιδευτεί. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατοντάδες ή και χιλιάδες άνθρωποι που ήταν η ζωή τους το τότε και που έδιναν ολόκληρο τον εαυτό τους για ατελείωτους μήνες, και ακόμα περισσότερο έδιναν τον εαυτό τους και μετά σε όλα τα μεγάλα στοιχήματα που κρίθηκαν μετά το 2010, σήμερα δεν βλέπουν λιγότερο ή περισσότερο να χωρούν ή ακόμα και ασφιχτιούν στην υφιστάμενη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Και φυσικά και στην υφιστάμενη πραγματικότητα της αριστεράς. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, είναι γνωστά και προφανή. Είναι όμως αδιανόητη απώλεια η αδρανοποίηση ενός δυναμικού που για πολλούς λόγους, που πιστεύω ότι θα φανούν και στην πορεία της συζήτησης, είναι από τα πιο ζωντανά, εν δυνάμει ενεργά και εν δυνάμει ελπιδοφόρα. Και πάλι, όχι ως αυταξία ή με καμία προσπάθεια αυτοαναφορικότητας, αλλά ως συμβολή τελικά στην υπόθεση της επαναστατικής ανατροπής. Θεωρούμε ότι έχουμε απολύτως ανάγκη σήμερα ένα κοινό πεδίο διαλόγου και δράσης. Όχι αγνοώντας ή παραβλέποντας τις διαφορές και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των διαφορετικών χώρων, αλλά συνθέτοντάς τις ή με επιδίωξη να συντεθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο και μέσα στο ίδιο το κίνημα. Αυτή ήταν και η αρχική ιδέα μιας τέτοιας συζήτησης. Για εμάς, το K-Lab ήταν ένα πείραμα και ένα εγχείρημα έμπρακτης υλοποίησης ενός τέτοιου μικρού και μερικού εμείς. Μια έμπρακτη για μας απόδειξη της δύναμης των δεσμών και των υπόγειων ρευμάτων και άρα για όσους και όσους διακήκαμε, μάλλον ένα μικρό σχολείο. Θέλουμε όμως να το πούμε καθαρά. Δεν θεωρούμε φυσικά καθόλου ότι ένα τέτοιο αίτημα περνάει αναγκαστικά ή κυρίως μέσα από το K-Lab. Αντίθετα, θεωρούμε ότι μπορεί να είναι ένα μόνο ριάκι ανάμεσα στα πολλά και διαφορετικά που υπάρχουν, που εν δυνάμει υπάρχουν και που μπορεί να υπάρξουν και που θα συμβάλλουν και που θα συμβάλλει ως ένα ριάκι και χωρίς καμία αυτοαναφορικότητα σε αυτή την πολύ ευρύτερη και πολύ ανώτερη διαδικασία. Πιστεύουμε όμως ότι αυτή η ανάγκη δεν μπορεί να μείνει μετέωρη. Γράφει και πάλι η Σοφία Τσάδαρη στο κείμενό της, το οποίο θεωρώ εξαιρετικό μας στην διαβιά του, ότι εμείς είμαστε αυτοί που περιμέναμε. Και διαπιστώνει παράλληλα ότι όπως τότε, έτσι και τώρα, δεν υπήρχαν και ούτε ακόμη υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις της οργάνωσης, της πολιτικής στόχευσης και της ευρείας αποφασιστικότητας να παίξει κανείς το κεφάλι του για να αλλάξει τη ζωή του. Συμφωνώ απολύτως, αλλά αν είναι έτσι, και νομίζω ότι είναι έτσι, πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτό το είμαστε αυτοί που περιμένουμε, εμείς είμαστε αυτοί που περιμέναμε, θα γίνει βαθιά πεποίθηση και κίνητρο τελικά για δράση.
η δυναμική της σημερινής συζήτησης, όπως υποβόσκει στον έναν στον άλλο βαθμό, με τον έναν τον άλλο τρόπο τα τελευταία χρόνια και φαίνεται περισσότερο σε διάφορες στιγμές, αλλά νομίζω ότι συνεχίζει υπόκοφη ακόμα και στις χειρότερες στιγμές αυτής της δεκαετίας. Φαίνεται ακόμα μέσα από τα πολλά κείμενα διαλόγου και συμβολής που κι εμείς αμήχανα ξεκινήσαμε να λαμβάνουμε και χαρήκαμε πάρα πολύ γι' αυτό και γι' αυτό επέλεξα και να αναφερθώ σχετικά αναλυτικά σε αυτά εν ώψη της σημερινής συζήτησης. Φαίνεται νομίζω η δυναμική σε όλες τις αναμνήσεις και τις αναζωογονήσεις, σε όλες τις ιστορίες, τα γέλια και τα περιστατικά τα οποία προκαλεί μια τέτοια κουβέντα. Νομίζω ότι αναδεικνύει όμως και υπόγειες, αλλά εντελώς υπαρκτές δυνατότητες, κινήσεις και τάσεις. Κάτι τέτοιο δεν εκφράζει, νομίζω, δυναμικές παρελθόντος και νοσταλγίας. Και θα υποτιμούσαμε πάρα πολύ αν το αντιμετωπίζαμε έτσι. Είναι αντίθετα για σήμερα που αυτή η δυναμική αγωνία μια τοποθέτηση. Και που άρα νομίζω ότι θέτει επιτακτικά το ερώτημα. Πρέπει να σκεφτούμε τρόπους, δρόμους και συγκεκριμένες μεθοδολογίες ώστε να συνεχιστεί και να βαθύνει. Ίσως ένα πρώτο βήμα να ήταν μια έκδοση όλου του δυναμικού που βρίσκεται σήμερα εδώ και που θέτουμε και στην πορεία της συζήτησης για να συζητηθεί γύρω από το κίνημα του 6-7 και των διαφόρων μορφών που θα μπορούσε κάτι τέτοιο να πάρει. Πιστεύουμε παράλληλα ότι αναδεικνύεται και πάλι η ανάγκη για τη συγκρότηση ενός πιο μόνιμου εργαστηρίου διαλόγου αλλά και κοινής δράσης της γενιάς αυτής, παράλληλα και προφανώς όχι ανταγωνιστικά στα υπάρχοντα, που θα συνιστά ένα κοινό πεδίο μέσα στο οποίο θα αναπτύσσονται λόγοι, συζητήσεις αλλά και πρακτικές και νοήματα. Και πάλι, και το λέμε καθαρά, καθόλου ως κόλπο. Ως πραγματική αναγκαιότητα και δυνατότητα που έχει αναδειχθεί σε μία σειρά στιγμών και που καλείται κάποια στιγμή να δοκιμαστεί. Το θέτουμε στην αρχή της κουβέντας, ώστε φιλοδοξώντας να ενσωματωθεί και στις παρεμβάσεις που θα γίνουν στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν φυσικά θαύματα εδώ. Γνωρίζουμε ότι απαιτούνται, όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, τομές και τόλμη, αναμέτρηση με βεβαιότητες και δυσκολίες και ειδικά με τη δυσκολία της σημερινής πραγματικότητας. Χωρίς καθόλου εύκολες υπερβάσεις των αντικειμενικών ορίων που υπάρχουν, αλλά και χωρίς τον εύκολο εκμηδενισμό του υποκειμενικού παράγοντα. Αλλά πάντως, ως γνωστόν, εκείνα τα παιδιά που δεν είναι κανονικά, καλούνται να δοκιμάζουν και να μην φερθούν φυσιολογικά. Χρειάζεται μια υπερβατική υπόθεση για να αλλάξουν ισορροπίες της κατάστασης όταν τα πράγματα σκουραίνουν, μέσα από δρόμους που δεν έχουν ακόμα περπατηθεί. Σύμφωνα με τον ήρωα ενός αγαπημένου βιβλίου, γραμμένου από ένα από εκείνα τα παιδιά. Όπως έγραψε και ο Γιώργος Λένας στο δικό του κείμενο συμβολής, αυτό που θέλουμε είναι επιτέλους μια ειλικρινής ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών και εμπειριών και αισιοδοξία, ως την αναγκαία βάση με το βλέμμα στο σήμερα, αλλά και κυρίως στο αύριο του κινήματος. Θα χρειαστεί να μετρηθούμε, ας μετρηθούμε. Με την πολιτική φιλοδοξία, όπως λέγεται το γνωστό μας σύνθημα, να γίνει και πάλι χαμός.